Γεια σας. Πιστεύω να ακουγόμαστε. Πολλές αντικσότητες και σήμερα εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, το ραδιόφωνο. Προσπαθούμε να βάλουμε μπρος το πρόγραμμα. Ελπίζω να μας ακούτε. Στείλτε κάποια μηνύματα. Έχουμε κάποιο θέμα με τον υπολογιστή πάλι. Λοιπόν, πιστεύω να λύσουμε όποια προβληματάκια υπάρχουν. Και τα λέμε. Μέσα στον ήρω μου χθες μ' αγκαλιάσαν δυο σκιές και μου ψιθύρισαν μυστικά. Κι εγώ δεν σας αγαπώ. Επιτέλους βγήκαμε στον αέρα. Το τι περάσαμε εδώ δεν λέγεται. Ψόφισε το ποντίκι μας ξαφνικά την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Πέραμε ένα καινούριο ποντίκι, όλα καλά. Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Ξημερώματα 16 Ιανουαρίου, Τρίτης. Και είμαστε εδώ με όλα τα προβλήματα. Είμαστε εδώ, τα λύσαμε όλα. Τώρα θα χαλαρώσουμε. Είμαι η Έφη Μάνου και είναι η μουσική εκδρομή. Άλλη μια μουσική εκδρομή ξεκίνησε, όχι με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα. Είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα εδώ. Έχω πολύ καλούς φίλους δίπλα μου και όταν έχεις φίλους δίπλα σου δεν σε πιάνει κάτι. Τίποτα δεν σε πιάνει. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Πάνο. Πάνο, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Όλα καλά να πάνε. Θα πάνε από εδώ και πέρα όλα καλά. Να καλωσορίσω επίσης τη φίλη μου την Άννη. Άννη, καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλεις. Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από μια τελεπορία τα καταφέραμε. Αρατόπουλα, ελπίζω να μας ακούτε, έτσι. Τόσα μηνύματα σας έστειλα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τραγούδια μη ζητάτε. Ό,τι μπόρεσα φόρτωσα στο πρόγραμμα. Αλλά σημασία έχει ότι είμαστε εδώ ζωντανά για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Να καλωσορίσω επίσης και τη φίλη μου την Άννα. Έλα, Άννα, κοντά μας. Ήρθα. Γεια σας και θα έχουμε καλή συνέχεια. Πολύ καλή θα έλεγα. Λοιπόν, επειδή εμείς τα λέμε όλα εδώ με τους ακροατές, η Άννη πριν έβγαλε στο Facebook κάτι φωτογραφίες που ήμασταν μια χαρά, περιμέναμε να ξεκινήσει η εκπομπή, ώσπου ξαφνικά 4 άτομα στα 4 ψάχνανε κάτω το ψόφιο, το ποντίκι. Λέω, Άννη, λέω, θα έπρεπε να βγάλεις τώρα φωτογραφία να μας δουν οι φίλοι μας. Τελικά το βρήκαμε το ψόφιο, το ποντίκι, το πετάξαμε στην άκρη. Τώρα όλα βαίνουν καλώς, θέλω να πιστεύω. Θέλω να μας πείτε αν μας ακούτε καταρχάς. Ας πιούμε λίγο νεράκι, γιατί στέγνωσε το στόμα μας εδώ από αγωνία. Δεν πτωούμαστε με τίποτα. Όλα καλά. Καλή ακρόαση. Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Στέγνωσε ξανά. Να πω την αλήθεια, προσπαθούμε ακόμη να συνέλθουμε εδώ. Αλλά εντάξει, όλα καλά σήμερα που μας ακούνε και στο Λονδίνο, Άννη μου, ε? Βεβαίως, τους χαιρετισμούς μου, κυρίως στο κοριτσάκι μου, στην Ανίτα, σε όλη την τρελή της την παρέα, στον Αλέξη, στον Παναγιώτη, στη Σοφία, σε όλες, όλα τα παιδιά και γενικώς σε όλα τα παιδιά στο εξωτερικό. Να καλημερίσω και εγώ την Ανίτα που μας ακούει από το βροχερό Λονδίνο, να υποθέσω, ή χιόνια έχει? Πάντως εγώ όποτε πάω ήλιο έχει. Στο Λονδίνο? Στο Λονδίνο. Πότε πας, κατά καλό καιρό? Όχι. Και έχει ήλιο στο Λονδίνο? Πάω εγώ γι' αυτό. Μήπως πας σε άλλη πόλη και δεν το κατάλαβες? Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, προσπαθούμε να χαλαρώσουμε μετά από ό,τι περάσαμε. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Είμαι η Έφη Μάνου, η εκπομπή Μουσική Εκδρομή και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μια εκπομπή ζωντανή, γι' αυτό και ό,τι πρόβλημα υπάρχει βγαίνει στον αέρα, λυπούμαστε. Αλλά καταβάλαμε όλοι τρομερές προσπάθειες να βγάλουμε μια άκρη εδώ. Σημασία έχει, καλή παρέα. Πάνω μου, όλα καλά δείχνουν να πηγαίνουν. Θέλεις να αφιερώσεις κάπου το επόμενο κομμάτι? Σε λίγο, κάτσε να μου περάσει ταραχή. Είμαστε όλοι με μία ταραχή εδώ.
Λοιπόν, ξημερώματα Τρίτης, εδώ η παρέα της μουσικής εκδρομής, οι φίλοι μου, τα φιλαράκια μου, τα καλά, σαφώς έχουμε και άλλους φίλους εδώ και κοινούς και διαφορετικούς, κάποιος να διαβάσει εκεί μηνύματα, να στείλουμε αφιερώσεις εκεί στα παιδιά που μας βλέπουν. Παιδιά, όλα θα γίνουν χαλαρά, λίγο να ηρεμήσουμε χαλαρά, εδώ, εδώ, ζωντανά, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Όλα καλά, πάμε, πάμε. Κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι μας, όλα καλά. Η παρέα είναι λίγο μουδιασμένη ακόμη, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι θα το αφιερώσω εκεί στο Γιάννη που ακούει. Γιάννη, ξέρεις ποιος είσαι εσύ. Στη φίλη μου την Μπέλα, στην Εύη, στο Θωμά που βλέπω μας ακούει. Λοιπόν, βλέπω εκεί στέλνουν καρτούν τα παιδιά. Θα τα δω σε λίγο. Η γραμματέας μου είναι απασχολημένη τώρα με το δικό της το κινητό. Ω, ευχαριστώ. Ποιος θα γράφει αυτά? Η Ακριβούλα. Α, η Ακριβούλα, ακριβή κοριτσάκι μου. Τι κάνεις? Να έρθεις μια μέρα, Ακριβούλα, εδώ πάλι. Έχεις καιρό να έρθεις. Ας τα διαβάσματα και έλα να κάνουμε εκπομπούλα. Λοιπόν, να αρχίζουμε και χαλαρώνουμε πια. Ήδη πέρασε κοντά μια ώρα από την εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Είχα πολλά στο νου μου να σας πω για σήμερα, αλλά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, να αφιερώσω στο Σταύρο, το συνεργάτη μας εδώ, το Δουκουζιάννη, το επόμενο κομμάτι. Παιδιά, ο Σταύρος φέτος έχει κερδίσει 3 φλουριά σε βασιλόπιτα. Άννη, θα μιλήσεις κι εσύ. Ο Σταύρος έχει κερδίσει 3 φλουριά σε βασιλόπιτα. Σταύρος, συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω κερδίσει ούτε ένα ποτέ στη ζωή μου. Κι εγώ φέτος κέρδισα το φλουρί που κόψαμε στο σπίτι, στη βασιλόπιτα. Εγώ έκλαιγα φέτος. Δεν φαίνεται, άλλωστε. Την περασμένη φορά κόλλησε ο υπολογιστής, τώρα ψόφισε το ποντίκι μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήθελα πολλά να σας πω, αλλά θα τα πούμε, θα μιλήσουμε. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα, σαν χθες, γιατί πήγαμε πια 16 του μήνα, 15 Ιανουαρίου γεννήθηκε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, το 1906, αν και δηλώθηκε, λέει, στην αρχή το 1900, γεννήθηκε το 1906. Το 1956 ίδρυσε την Ολυμπιακή Αεροπορία. Το 1922 εγκατέλειψε τη Σμύρνη με την Μικρασιατική καταστροφή. Και το 1923 μετανάστευσε στην Αργεντινή. Μετά την πορεία του την ξέρουμε. Αγόραζε το ένα καράβι πίσω από τα άλλα. Ένας βαθύπλουτος Έλληνας. Πολλά λεφτά. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν ήταν ευτυχισμένος. Εδώ δεν προσέχετε το μάθημα. Θέλω να σας πω ότι η παρέα μου εδώ μιλάει μεταξύ τους. Λίγο για τον Ωνάση μιλάμε. Δεν νομίζω ότι τέτοια ώρα μας ενδιαφέρει ο Ωνάση. Πώς δεν μας ενδιαφέρει? Γιατί κάθε Έλληνας, όταν ρωτάνε να μας πούν κάποιο σπουδαίο Έλληνα, όλοι αναφέρονται στον Ωνάση. Κανείς δεν αναφέρθηκε ποτέ στον Καραγκιόζη. Στην τρέλα του Ωνάση να λες. Όχι, στον Καραγκιόζη, γιατί και ο Καραγκιόζης είναι Έλληνας. Αλλά τον Καραγκιόζη καλής δεν τον αναφέρνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τώρα που πήραμε το κολάι, όλα πάνε καλά. Άννα μου, θες να αφιερώσεις κάπου? Να αναφιερώσω στην Ιωάννα και το Γιάννη το επόμενο τραγούδι. Και εγώ να αφιερώσω στο Λονδίνο τους καινούριους μας ακροατές. Παιδιά, εκεί να μας ακούτε, όλοι οι Έλληνες, πείτε το παρεάκι σας να ακούει το ραδιόφωνο μας εδώ στο ίντερνετ, να μας λέτε τα νέα σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Τώρα επιλογές μη ζητάτε σήμερα. Μη γελάς, Άννη. Η Ακριβούλα έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Για πες. Μ' αρέσει τρελά που συνδυάζεις καψουροτράγουδα με ενημέρωση. Αγάπη μου γλυκιά, αν ήξερες πώς τα έβαλα τα τραγούδια σήμερα στην εκπομπή να παίξουν. Λοιπόν, έβγαζαμε ένα βίντεο την ώρα που ψάχναμε τη σκοτάδια ποντίκη, θα γινόταν viral. Θα μιλήσουμε και μετά και για αυτά τα βίντεο, τα viral που γίνονται. Τι κάνει ο κόσμος για να γίνει viral το βίντεο του. Λοιπόν, επανερχόμαστε.
Απαγορεύω στη καρδιά να σε σκεφτεί κι όπως παλιά με το όνομα σου να αρρωσταίνει. Τι θέλω να πονάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακουγόμαστε. Κάτσε, Άννα μου. Μια ωραία παρέα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και για σένα που ρώτησες ποιο ποντίκι, δεν σκοτώσαμε κανένα ποντίκι, παιδιά. Δεν υπάρχει ποντίκι μέσα στο στούντιο. Το ποντίκι του υπολογιστή χάλασε. Προσπαθούσαμε μέσα στα καλώδια να βρούμε ποιο είναι. Το αντικαταστήσαμε και όλα καλά. Λοιπόν, είναι η μουσική εκδρομή. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας σήμερα. Πες ότι πήγαμε μία εκδρομή και έσκασε το λάστιχο, έτσι δεν είναι? Πάνω μου, εσύ με καταλαβαίνεις. Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει. Τώρα... Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τώρα αλλάξαμε λάστιχο και συνεχίζουμε κανονικά την όμορφη πορεία. Μ' αρέσει, έχει θετική ενέργεια, θετική αύρα. Να περάσουμε καλά στην εκδρομή. Έτσι. Συνεχίζουμε την εκδρομή. Η Άννη δεν είναι καθόλου καλή γραμματέας, θέλω να σας πω. Ασχολείται συνέχεια με το κινητό. Δεν πρόκειται να την ξανακάνω γραμματέα. Άννα, πες και εσύ. Η Άννα θα αναλάβει τώρα. Πάνω έφερε το κεφτεδάκι για την εκδρομή. Όλα έτοιμα είναι. Θα σας εκθέσω αν και εδώ έκανες. Στο προχώρο υπάρχουν τυροπιτάκια εδώ. Και πενιρλί. Και πενιρλί, όχι, εγώ δεν τα θέλω. Γιατί θέλω να γίνω πρωταγωνίστρια στο επόμενο θεατρικό του Τσικάρα. Δεν θέλω να παίξω τη Λοξάνδρα. Θέλω να παίξω τη Λοξάνδρα. Γιατί έφυγε, η Λοξάνδρα ωραίος ρόλος είναι. Ωραίος παιδί μου, αλλά αυτή ήταν μεγάλη γυναίκα. Εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλη. Α, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να το ομολογήσω. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, η παρέα είναι πολύ ωραία. Αρχίζουμε, χαλαρώνουμε σιγά σιγά. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Είναι ένα κινητό. 697-29-60606. Είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω. Όπα, λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο. 697-29-60606. Μπορείτε να καλείτε, να βγείτε ζωντανά, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, Μουσική Εκδρομή. Επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό, Έφη Μάνου. Τα δύο πρώτα γράμματα με κεφαλαία ελληνικά. Έφη Μάνου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κορίτσια, θα πούμε τίποτα, αφιερώσεις. Για αφιέρωση μπορώ να κάνω κι εγώ. Βεβαίως πάνω μου, αν δεν μπορείς εσύ. Αφιερώνω κι εγώ στο Λονδίνο και στην Ανίτα εκεί και στην παρέα της, να μας ακούει πάντα και να είναι χαρούμενοι όλοι το επόμενο κομμάτι. Ανίτα, θα μας φιλοξενήσεις καμιά μέρα στο Λονδίνο να έρθω. Α, εμένα με φιλοξένησε τελευταία και είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη φιλοξενία. Ζούνε μέσα στο Λονδίνο. Μέσα, κέντρο καρά κέντρο. Πλατεία. Πλατεία. Παν πλατεία. Πώς τη λένε την πλατεία εκεί στο Λονδίνο, Άννη μου? Εκεί που είναι το Big Ben. Ακριβώς, εκεί στο Big Ben. Α, να το πάρεις το μικρόφωνο, θα μας πεις κάτι. Ναι. Λοιπόν, κόλλησα, δεν μπορώ. Να ξεκολλήσω λίγο εγώ την Άννα. Ναι. Εδώ διαβάζω ένα μηνυματάκι που λέει να πούμε δύο καλά λόγια για τον Πανούση. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, για τον Πανούση, εγώ αυτό που έχω να πω, δεν τον άκουγα ιδιαίτερα. Το σίγουρο είναι ότι ήταν καλλιτέχνης ο άνθρωπος, αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ξαφνικά ο νεκρός δεν δικαίωται, που λένε. Ξαφνικά όλοι είναι φίλοι του και όλοι τον αγαπάνε. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι ήταν καλλιτέχνης, ήταν μια μορφή στον χώρο του τραγουδιού. Και από ό,τι είδα, συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα. Ναι, αυτό είναι τραγουδιστές, αλήθεια. Συνθέτες. Έχει ένα τελείως δικό, είχε ένα τελείως δικό του. Μπράβο. Στυλ. Έχει κάνει μια σχολή, θα έλεγα. Ναι, συμφωνώ. Και όντως ήταν πολύ καλός καλλιτέχνης και ανεπανάληπτος νομίζω θα είναι. Μοναδικός, ναι, μοναδικός το είδος του. Και παρόλο που τα έβαζε με την εκκλησία, ήταν πολύ θρησκευόμενο άτομο, δηλαδή ήταν υπέρ της οικογένειας, της θρησκείας. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ειδική περίπτωση ο Πανούσης από μόνος του και δεν νομίζω να έρθει ξανά δεύτερος. Βέβαια ήταν και πολλές φορές αθυρόσταμος. Ναι, και εμένα αυτό, να πω την αλήθεια, και εμένα αυτό έφυγε με πολύ άρεσε και γι' αυτό δεν τον άκουγα, αλλά παρόλα αυτά... Το υποστήριζε όμως. Ναι, και δεν μπορώ να...
Να μην πω ότι είχε ταλέντο και το δικό του στυλ. Ναι, ναι, το δικό του στυλ. Τέλος πάντων, τι να πω, έφυγε ο άνθρωπος, συλλεπιτήρια και στους οικείους του, στους δικούς του. Ήταν ένας νέος άνθρωπος σήμερα, τι είναι, 63 ήταν, πόσο ήταν. Στη σημερινή εποχή ένας άνδρας 63 είναι. Ετών είναι πολύ νέος και ακμαίος. Τα μηνύματάκια θα τα διαβάσω σε λίγο, τώρα που έχουμε χαλαρώσει. Έφη, μπορώ να σου πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Βλέποντας το Facebook, διάβασα ότι έγινε σεισμός στην Αθήνα. Δεν είδα καθόλου τα μηνύματα, γιατί ασχολιόμουν με άλλα. Ναι, συγγνώμη, ναι, θα τα δω σε λίγο. Η γραμματέας μου εξακολουθεί να μην δίνει σημασία στα μηνύματα. Ασχολείται με τα προσωπικά τα δικά της. Απολύεσαι, Άννη μου. Δεν εκτελείς πια χρέη, γραμματέας. Θα αναλάβει η Άννα. Παρακαλώ να παραδώσει τα ακουστικά στην Όχι, Άννα. Όχι, δεν το παραδίνω. Δεν το αφήνω. Δεν το αφήνω. Τουλάχιστον δώσει το ένα αυτή στην Άννα. Επειδή δεν κέρδισα δηλαδή ποτέ αυτό το φλουρί στη ζωή μου, θα μου πάρετε τώρα και τα ακουστικά. Όχι. Ομολογώ ότι σου πάνε, παιδιά. Η Άννη είναι μια εθέρια ύπαρξη, ξανθιά, ψηλή. Μεγαλανό μάτι, δεν το συζητάμε. Της πάνε τα ακουστικά πολύ. Αλλά βλέπω τα παρέδωση στην Άννα. Άννα, ανέλαβε δουλειά. Δες και τα μηνυματάκια εκεί που μας στέλνουν. Ναι. Εντάξει. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε χαλαρώσει. Τα καλύτερα έρχονται. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο. Τελείωσε το τραγούδι, τελείωσε. Λοιπόν, Άννα μου, ναι, φοράς ακουστικά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια αγάπης που μας στέλνετε. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, ομολογώ, αλλά θα τα δω με την ησυχία μου μετά. Η Μαρία εκεί που μας ακούει, η Ζήχναλη που είναι σήμερα. Όχι, είπα και το επίθετο, δεν πειράζει. Η Μαρία ζει και η Μαρία Φή. Η Μαρία Φή μας ακούει. Η Μαρία Φή πρότεινε να κάνουμε αυτή την ερώτηση, ας πούμε. Ναι. Ορμόμενη, λέει, από τη συνέντευξη του Τσικάρα. Ο δάσκαλος, καταρχάς να σας πω ότι είμαστε εδώ οι τρεις συμμαθήτριες στη Σχολή Θεάτρου στον Άρατο, παρακολουθούμε μαθήματα υποκριτικής. Ναι. Η Άννη, η Άννα και εγώ είμαστε συμμαθήτριες. Ο Πάνος δεν είναι στην ομάδα μας ακόμη, θα τον φέρουμε και αυτόν που θα πάει. Σιγά σιγά. Ναι. Λοιπόν, και με αφορμή τη συνέντευξη του δασκάλου που έδωσε στην TV 100 εχθές, ήταν εχθές. Ναι. Μια πολύ ωραία συνέντευξη. Βασίλης, αγαπάμε, Χριστινάκη και σένα. Είπε να ρωτήσουμε... Να ρωτήσουμε για τα όνειρά μας. Επειδή είπε ο Βασίλης, ας πούμε, στη συνέντευξη ότι ακολούθησε το όνειρό του, ποια είναι τα δικά μας όνειρα και τι θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Και αν θα μπορούσαμε να τα πραγματοποιήσουμε, αν θα θέλαμε. Τα πάντα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Εννοείται. Ακόμα πραγματοποιούμε τα όνειρά μας σε όποια ηλικία και να είμαστε. Και εγώ αυτή τη στιγμή που κάνω το ραδιόφωνο είναι ένα από τα όνειρά μου, όπως και το θέατρο. Ό,τι μας ευχαριστεί και ό,τι μας αρέσει, πρέπει να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Να μην μένουν όνειρα, έτσι δεν είναι, Άννα μου? Έτσι, δεν πρέπει να κολλάμε. Αν άρχισες να με εκνευρίζεις, το κατάλαβες, έτσι. Δεν ακούς, αλλά... Εντάξει. Όχι, απλά διάβαζα τα μηνύματα από την κορούλα μου που σου στέλνει πολλά φιλιά. Κορούλα της Άννης, ευχαριστώ αγάπη μου για τα φιλιά, αλλά μην την απασχολείς τόσο. Τώρα έχει δουλειά, είναι εδώ στην εκπομπή. Στείλε ένα φιλάκι στην κόρη σου. Πολλά φιλάκια. Λοιπόν, μην την απασχολείς, αρκεί που μας ακούς. Ελπίζουμε να περνάτε όμορφα μαζί μας, λέμε πολλά, δεν πειράζει. Μία διακοπή. Ναι. Τα δικά σου όνειρα δεν μας είπες, τα πιάσες? Ναι, πλέον ό,τι με ευχαριστεί το κάνω, το κυνηγάω και το κάνω και το αποκτώ πλέον. Ναι, κάποτε δίσταζα, δεν ήμουν σίγουρη. Τώρα πια ξέρω ότι μπορώ να πραγματοποιήσω ό,τι κι αν βάλω στο μυαλό μου. Είμαι τελείως σίγουρη γι' αυτό. Έτσι είναι. Και το ραδιόφωνο τώρα μπήκε στη ζωή μου. Το ζήτησα και ήρθε. Αν θέλετε κάτι, απλά ζητήστε το
Κυνηγήστε το, θα σας έρθει, αρκεί να πιστέψετε σε αυτό. Ακούω τα μηνυματάκια, ding, 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 εδώ. Εκεί τα κοριτσάκια μας, η Εύη, η Μαρία, η Ακριβούλα, ακριβή μου, όμορφη. Ο Γιάννης, ο φίλος μας, δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Η Πέλα, Πέλα μου, στείλε κανένα μήνυμα. Μην πιέσαι στο τηλέφωνο εκεί και μιλάς και μας ξεχνάς. Μπορείτε να βγείτε ζωντανά στον αέρα, αν θέλετε. Υπάρχει ένα κινητό που μπορείτε να καλείτε, το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Άννα μου, πες μου για τα δικά σου όνειρα τώρα. Ναι, Εύη, και εγώ το ίδιο. Έλα πιο κοντά. Και σε μένα το ίδιο συνέβη, μετά από μια ηλικία, όταν σταμάτησαν οι υποχρεώσεις και όλα αυτά, άρχισα να πραγματοποιώ τα όνειρά μου. Αυτό είναι αλήθεια. Και ό,τι θέλω το κάνω. Άστε το μικρόφωνο, δεν χρειάζεται να το πιάνουμε πολύ. Σε μια καλή απόσταση, εκεί μια χαρά είσαι. Ωραία. Και συνέχισε. Ναι, και εγώ το ίδιο. Ό,τι θέλω το κάνω και γίνεται. Και θέλει επιμονή. Δηλαδή υπομονή και επιμονή. Και να, κυρίως να πιστέψουμε σε αυτό. Ναι. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ακριβώς. Να το πιστέψουμε και να το κυνηγήσουμε αυτό. Θα φέρω ένα παράδειγμα, συγγνώμη λίγο για τον χρόνο. Γιατί. Η πρώτη μου επαφή με το θέατρο είχε ως αποτέλεσμα το σπάσιμο και των δυο χεριών μου. Ξέρεις γιατί έγινε αυτό? Λοιπόν, γιατί... Δεν ήθελες να παίξεις την παράσταση, επειδή το έχουμε συζητήσει. Ναι. Και έσπασες το λοιπόν, χέρι το... ακριβώς ναι. πριν την παράσταση. Πριν την παράσταση. Δεν ήσουν έτοιμη. Είχο, ναι. Γι' αυτό καλά λες, έφη. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι δεν τα έβαλα κάτω. Συνέχισα παρόλα αυτά. Δηλαδή, αυτό. Δεν λοιπόν, τα βάζεις κάτω. Όλα τα πράγματα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Και το χέρι σου που έσπασες δύο φορές πριν την παράσταση σημαίνει ότι δεν ήσουν, σου λέω, έτοιμη. Και ναι, μάλιστα μπορεί. Αν θυμάσαι καλά, σου είχα πει, είναι δυνατόν δύο σπασίματα και δεν έγινε τρίτο? Γιατί είναι ο νόμος της φύσης αυτός. Κάτι που γίνεται μία φορά μπορεί να είναι τυχαίο. Δύο φορές αν γίνει όμως, περίμενε και την τρίτη. Και μου λες μετά, ναι, έγινε στο μικρό δαχτυλάκι του ποδιού μου. Θυμάσαι που σου το είπα? Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, για την τέχνη τα έδωσα όλα. Πόδια, χέρια. Και τα δύο χέρια. Άννη μου, έχεις να πεις κάτι? Εγώ ένα όνειρο είχα ναι. και τελικά το εκπλήρωσα πέρυσι. Με έφερε η φίλη μου η Άννα στον Άρατο και με έκανε ηθοποιό. Wow. Υπέροχο, παιδιά. Με συγκινείς πολύ, Άννη. Με συγκινείς. Επίσης να πω ότι και εμένα η Άννα με έφερε στον Άρατο και με έκανε ηθοποιό. Οπότε θα της το χρωστάω. Χρωστάμε πολλά και στους δασκάλους μας, βέβαια, πότε. Εκεί τους υπέροχους, τον Βασίλη και τη Χριστίνα. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Αύριο έχουμε μάθημα. Μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματά μας αν θέλετε. Είμαστε Μοσκόβ 12. 12 ναι, δεν ναι, είναι, ναι. 12 είναι. Ναι, αύριο Τρίτη είναι, συγγνώμη, τη Τετάρτη. Εντάξει, δεν πειράζει. Τέτοια σύγκριση που πήρα σήμερα. Μπήκε η Τρίτη, βασικά. Εντάξει, okay. Βασικά μπήκε η Τρίτη, Άννα μου, έχει δίκιο. Άρα Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη είμαστε εκεί 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματά μας. Αύριο έχουμε και... Όχι αύριο, Τετάρτη είπαμε. Το ποντίκι φταίει. Ναι, το ποντίκι φταίει, το ψόφιο. Έχουμε και μουσική, μάθημα μουσικής με έναν πολύ ταλαντούχο μουσικό. Γιατί πιθανόν να παίξουμε και musical το Μάιο, ναι, αν μακάρι, όχι ναι, musical, ναι, ναι. Όχι, μακάρι, όχι, μπορεί μακάρι. Να μην είναι musical, αλλά από ό,τι μας είπε ο δάσκαλος θα έχει και τραγούδι. Ναι, ενσωματωμένο. Θα δω τα μηνυματάκια σας σε λίγο, αλλά πάρτε και ένα τηλέφωνο ζωντανά εδώ να ναι, μιλήσετε πάρτε, στον πάρτε. Αέρα. Για πάρτε να σας ακούσουμε. Μας ακούει το Λονδίνο. Φιλάκια πολλά και εκεί. Όλα τα σ' αγαπώ σας αξίζουν για όλους εσάς
που μας ακούτε αυτή την ώρα, ξενυχτάτε μαζί μας εδώ στη μουσική εκδρομή που ξεκίνησε λίγο άσχημα λόγω τεχνικών προβλημάτων, αλλά εντάξει, είχα σκοπό σήμερα να αφιερώσω την εκπομπή σε μια ομάδα του ΕΒΟΣ μου, μπάσκετ, του γείτονά μου, του Νίκου του Τρανού, τα Μαύρα Πρόβατα, που ονομάστηκαν έτσι σε μνήμη μιας κοπέλας που έφυγε νωρίς. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με αυτή την ομάδα. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για μια ομάδα μπάσκετ του ΕΒΟΣ μου, γιατί στηρίζουμε τη γειτονιά μας, αγαπάμε τη γειτονιά μας και τη στηρίζουμε σε όλες τις δραστηριότητες της. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και έχω στην παρέα μου υπέροχους φίλους, την Άννα, την Άννη και τον Πάνο. Ο Πάνος λιγομίλητος παρακολουθεί στην άκρη, είναι το αγόρι της παρέας. Του αφιερώνουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια εδώ, μας έκανε την τιμή και ήρθε. Επίσης έχουμε για ένα τηλέφωνο η Ακριβούλα, για να δούμε. Ναι. Έλα. Άννα. Άννα. Έλα. Βεβαίως. Σ' ακούμε. Τι γίνεται. Τι τρελό παρεάκι είστε εσείς απόψε εκεί. Ακούγεται. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Εσύ την ακούς. Όχι. Όχι. Περίμενε λίγο, γλυκιά μου. Έλα, με ακούς. Πρέπει να ακούγεσαι λογικά. Για μίλησε. Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε. Πρέπει. Πρέπει να βγαίνεις. Μπορείς να μιλήσεις αν θέλεις. Όχι για την άλλη. Να το βάλουμε εδώ. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά είμαι, καλά είμαι. Σας ακούω και περνάω τέλεια. Πώς πήγαν οι εξετάσεις σου? Όχι ιδιαίτερα καλά, αλλά εντάξει, δεν το βάζουμε κάτω. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, Ακριβούλα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μας έλειψες από την παρέα. Την Τετάρτη ελπίζω να έρθεις. Θα έρθω, εννοείται. Είναι και το αγαπημένο σου μάθημα η μουσική. Αχ, ναι. Αλλά δεν έχω ετοιμάσει τραγούδι ακόμα. Καμία δεν έχει ετοιμάσει τραγούδι, αλλά μην το πεις στο δάσκαλο. Δεν είναι. Όχι, έκλεισε. Όχι. Δεν ήμασταν και πολύ επιμελείς μαθήτριες. Ξέρεις. Δεν το συζητάμε, μας έχει κάνει τσικάρα σ' αστέρια. Ακριβούλα μου, να μου φιλήσεις τον Παναγιώτη, είναι εκεί? Κοιμάται, γιατί δουλεύει αύριο. Κοιμάται. Ευχαριστώ που ξενυχτάς μαζί μας, κοριτσάκι μου. Εννοείται, εννοείται. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Ακούγα την ιστορία που έλεγε η Άννα ότι την πρώτη χρονιά που ήρθε στο θέατρο είχε πάθει και τα δυο τους χέρια. Και εγώ το ίδιο είχα πάθει την πρώτη χρονιά που ήρθε. Προφανώς δεν ήσουν και εσύ έτοιμη γι' αυτό. Προφανώς δεν ήσουν και εσύ έτοιμη γι' αυτό, γι' αυτό συνέβη. Όλα γίνονται. Εγώ έπαιξα κανονικά στην παράσταση όμως. Εγώ το σπάσα το χέρι μου νωρίς, έχασα ένα μήνα πρόβες, αλλά μετά συνέχισα κανονικά. Καλά, εσένα δεν σε πτωεί τίποτα. Τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Ναι, αγάπη, και εμείς αγαπάμε, αλίμονο. Και εμείς αγαπάμε. Το μωράκι μας. Αγαπάμε. Το μωράκι μας είσαι, φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια. Αυτή ήταν, αυτή ήταν η ακριβή, αγαπημένη ακριβή. Μία από τις δύο μικρούλες που έχουμε, αυτή και η Φέη. Δεν είναι οι δύο μικρές που έχουμε? Η Φέη είναι πιο μικρότερη. Άννα, πήγαινε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Από εκεί λίγο δύσκολο να μιλάς, νομίζω. Αν θες να μιλήσεις, βέβαια. Ναι, η Φέη είναι μικρότερη και εγώ έτσι νομίζω. Ναι, και είχε το περασμένο Σάββατο γιόρταζε και είχε κάνει ένα καταπληκτικό πάρτι. Ναι, η Φέη μας. Και πάλι χρόνια της πολλά. Ναι, Φέη, χρόνια πολλά. Δεν μπόρεσα να έρθω, σου τα είπα, ιδιαίτερος. Λοιπόν, παιδιά, σου βρήκα τραγούδι που θα πεις... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Σου βρήκα τραγούδι που θα πει την Τετάρτη στο θέατρο. Πρόσεξε τι θα πει, είμαστε στον αέρα. Ναι, από βυθό σε όλο βυθό, βραδιάζει ξημερώνει του Μπιθικότσι.
Υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Από βυθό σε βυθό. Μην το έχω ακούσει, ρε παιδί. Είναι κλασικό τραγούδι. Υπονοείς κάτι να δώσω βάση τα λόγια ή απλώς. Μετά με τέτοιο ποντίκι που ψάχνω. Μάλιστα. Μην μιλάτε πάλι για ποντίκι και ψόφια, γιατί θα νομίζουν ότι έχουμε στο στούντιο ποντίκι. Όχι, παιδιά. Είχαμε ένα πρόβλημα στην αρχή. Πέρασε, πάει, τα προσπερνάμε. Λοιπόν, κάθε φορά έτσι ψάχνω στο ίντερνετ νέα ενδιαφέροντα να πω στην εκπομπή και σήμερα μου έκανε κάτι εντύπωση και θα σας το πω. Πώς μπορεί, λέει, να περπατήσει σε νερό? Γίνεται να περπατήσει κάποιος σε νερό, το ξέρετε? Όχι. Έλα πιο κοντά να μου, αν θες να μιλάς. Το είπα χιλίες φορές. Έλα το, κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, κάθισε. Δεν το ξέρα. Λοιπόν, κι όμως μπορείς να περπατήσεις στο νερό. Τι πρέπει να κάνεις? Να κάνεις ένα μείγμα από νερό και άμυλο αραβοσίτου. Το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης, λέει, είναι να δημιουργείται ένα υγρό με μια μικρή στερεή επιφάνεια, την οποία μπορείς να την περπατήσεις γρήγορα, βέβαια, γιατί αν καθίσεις και πολύ ώρα θα βράξεις. Αλλά εγώ το άμυλο αραβοσίτου για κρέμα το ήξερα. Άνθος αραβοσίτου ξέρω. Πραγματικά. Αλλά ήταν μια είδηση που με έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Λέω, για να την πω στην εκπομπή. Δεν τη δοκίμασες δηλαδή? Δεν είχα άμυλο αραβοσίτου, ούτε άνθος αραβοσίτου. Εν πάση περιπτώσει, είναι αληθινή είδηση, παιδιά. Τώρα πόσο αλήθεια μπορεί να λέει το ίντερνετ, φυσικά, αλλά γιατί να μην μπορεί να συμβεί? Υπήρχαν και τα σχετικά βίντεο. Επίσης, να σας πω ένα αστείο βίντεο. Κάποιος ηλικιωμένος κύριος, ηλικιωμένος, εντάξει, 66-70 χρονών, ήθελε να πάει εκδρομή και ήθελε να βιντεοσκοπήσει την εκδρομή του. Ζήτησε λοιπόν από το γιο του να του δώσει. Άννη, με παρακολουθείς? Ναι, βεβαίως. Άννη, στέλνω φυλάκια στην Ακριβούλα. Λοιπόν, με παρακολουθείς? Θέλω να με παρακολουθείς. Αυτός που λες, ο ηλικιωμένος, ήθελε να πάει ένα ταξίδι και ήθελε να τα βιντεοσκοπήσει. Ζήτησε από το γιο του την κάμερα και φυσικά ο γιος την έδωσε και βιντεοσκοπούσε σε όλο το ταξίδι, ό,τι, τα πάντα. Μόνο που ο γιος είχε γυρισμένη την κάμερα σε selfie και, και σε όλο το ταξίδι έδειχνε το πρόσωπό του και τις εκφράσεις του. Λοιπόν, το θεώρησε πάρα πολύ αστεία πραγματικά. Όντως. Γιατί έτσι και με πολύ ενδιαφέρον να τα έλεγε και παραστατικά τα τοπία τα αυτά, και το μόνο που έβλεπες ήταν το εσωτερικό του αμαξιού, την άλλη που έτρωγε τα πατατάκια, που έπινε το νερό και αυτό απεγνωσμένο να κοιτάζει τα τοπία. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν και αυτά. Είναι από αυτά που λες, θα τα θυμάσαι κάποια στιγμή και θα γελάς. Αυτά, φίλοι μου, έχετε τίποτα να πείτε εσείς? Δεν έχουμε. Άννη, έχεις τίποτα? Εγώ κοιτούσα τόση ώρα τα μηνύματα από τα κορίτσια μας. Ναι. Και με κατηγορούν εδώ πέρα, βρε κορίτσια. Ναι. Στείλτε κάτι και για μένα. Κάνω τη γραμματέα και κανένας δεν είπε μια καλή κουβέντα. Όχι, δεν είναι, παιδιά, καλή γραμματέας. Η Ακριβούλα είναι καλή γραμματέας και η γραμματέας του Άρωτη. Ούτε αναπληρωματική δεν μπορώ να είμαι. Αποκλείεται, αποκλείεται. Δεν κάνεις για γραμματέας. Λοιπόν, καλύτερα τον πάνω να έχουμε. Εγώ είμαι πιο ήσυχος, εγώ είμαι πιο ήσυχος. Το καλύτερο παιδί του στούντιο. Άννα, εσύ. Ναι. Πάρ' το μικρόφωνο και πες μας κάτι από τη ζωή σου. Τι να πρωτοπώ? Η Άννα, παιδιά, πιο έχει ένα μυστικό μικρόφωνο. Την Κυριακή θα πάει για σκι. Έμαθε ότι χιόνισε στα βουνά μας. Εσύ που το έμαθες αυτό? Κάποιο πουλάκι μου τα είπε όλα. Μυστικό είναι, δεν το έβαλες στον αέρα? Άννα... Έμαθες και για το κρυφό μου γάμο μου? Παντρεύτηκες, Άννα μου? Βέβαια. Γιατί δεν μας κάλεσες? Είναι κρυφός. Γι' αυτό. Μήπως είναι και λευκός? Όχι, είναι ασπρόμαυρος. Λοιπόν, όντως θα πάω στα χιόνια? Ναι, θα πάω στα χιόνια. Ποια χιόνια όμως? Έχει στο χορτιάτι χιόνια. Θα ανοίξω τον υπολογιστή, θα μπω στο site που έχει live μετάδοση από χιονοδρομικό και θα φαντασιωθώ. Α, έτσι. Μέχρι θα εκεί πας. Φτάνει το... Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω στα λουτρά του Πόζαρ πάντως. Α, αυτό είναι εφικτό. Λοιπόν, εφικτό εξαρτάται. Αν έχεις πολλές υποχρεώσεις, τίποτα δεν είναι εφικτό. Αλλά θα το παλέψω για το άλλο Σαββατοκύριακο.
Και θέλω, δεν ξέρω αν έχετε πάει στα Λουτράποζαρ, είναι υπέροχα. Mm. Έξω, έξω θέλω εγώ εκεί, ναι, έξω. Στην εξωτερική πισίνα. Τη φυσική, δεν θέλω μέσα, δεν θέλω γούρνες, δεν θέλω τίποτα. Εκεί βλέπω μηνυματάκια, στέλνουν, λένε. Όποιος γράφει θα τα δω σε λίγο, γιατί είναι λίγο μακριά ο υπολογιστής. Κύριε, επιτρέπετε να τα δω. Ναι, ναι. Όχι, τα δικά σου, εκεί θα βλέπεις τις εκπομπές. Δεν βλέπω τόσο μακριά. Να πας πιο κοντά. Λοιπόν, υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε αν θέλετε. Είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Εδώ η παρέα μας, από ό,τι βλέπω, έχει χαλαρώσει αρκετά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά πια. Χαιρόμαστε που βλέπουμε και τα δικά σας τα μηνύματα εκεί. Χαιρόμαστε που μας ακούτε. Τώρα από τραγουδάκια, ελπίζω να σας άρεσαν σήμερα, τα βάλαμε λίγο βιαστικά, αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι προχωράμε, τα αφήνουμε όλα πίσω μας και προχωράμε, τέλος. Ή να νομίζεις πως τα βράδια ξενυχτάω σε μια ξένη αγκαλιά και κάνω πράγματα που έκανα μαζί σου, μα δεν είναι. Εδώ είμαστε πάλι ζωντανά. Για μαζευτείτε παρεάκι εδώ, για μαζευτείτε. Άννη μου, θα φορέσεις τα ακουστικά. Κάτι είπες για έναν έκδοτο. Γεια σας και πάρε, πάλι. Πάρε θέση, πάρε θέση, κάθισε. Ελπίζω να είναι ωραίο, ε? Δεν το τσέκαρα. Εντάξει, είναι ένα έκδοτο κλασικό με τον Τωτό. Μάλιστα, ακούμε. Ήταν ο Τωτός μια φορά στο σχολείο και η δασκάλα ζήτησε από τα παιδάκια να τους πει τι έχουν πόδια. Ο σκύλος, λέει η Ελενίτσα. Ο άνθρωπος, κυρία, λέει ο Κωστάκης. Η καρδιά, λέει ο Τωτός. Η καρδιά δεν έχει πόδια, Τωτέ, απαντάει η δασκάλα. Πώς δεν έχει, λέει ο Τωτός, αφού εγώ κάθε βράδυ ακούω τον μπαμπά μου που λέει, έλα καρδούλα μου, άνοιξε τα πόδια σου. Άννη, αυτό ήταν σόκιν, υποσχέθηκες να μην πει σόκιν. Καλά ρε φουλά, είναι και δύο παρατέταρτο. Ναι, αλλά εντάξει ρε, είμαστε σοβαρή εκπομπή. Δεν ήταν σόκιν, ήταν ο Τωτός. Ήταν σόκιν, αλλά τέλος πάντων, σε συγχωρούμε την επόμενη φορά. Καλά, φορά, συγγνώμη. Θα το τσεκάρω, θα βάλεις τα ακουστικά. Άννα, θα μας πεις ένα ανέκδοτο. Έχεις κάτι πρόχειρο. Λοιπόν, εγώ να χαιρετήσω το Χριστινάκη εκεί. Χριστινάκη, ομορφιά μου, κοπελάρα μου, φιλάκια πολλά. Σου αφιερώνω το επόμενο κομμάτι. Ευχαριστώ που ξενυχτάς μαζί μας. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν μπήκες τώρα ή νωρίτερα. Σε όλη την παρέα εκεί, τα κορίτσια που μας ακούνε. Γιάννη, δεν ξέρω αν κοιμήθηκες. Στο Λονδίνο, στην Ανίτα, χαιρετίσματα και πάλι. Δεν ξέρω τι ώρα έχουν εκεί, Άννη μου. Έχουμε διαφορά. 2 ώρες διαφορά. 2 ώρες πίσω είναι. Πίσω. Οπότε είναι 12 παρά εκεί. Πιθανό να μας ακούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι η μουσική εκδρομή. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Επίσης, παιδιά, θα ήθελα να σας πω κάτι που αφορά τον οργανισμό μας εδώ. Υπάρχουν 2 εξαιρετικά βιβλία του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, το «Πέρα από τα αστέρια», το οποίο είναι βασισμένο στα ομώνυμα ντοκιμαντέρ του οργανισμού, και «Κοσμάς ο Ετωλός» και «Οι άγνωστες προφητείες», για πρώτη φορά μοναδικά χειρόγραφα προφητιών για την Ελλάδα. Επίσης υπάρχει και ένα συλλεκτικό «Μολύβι και χάρακας» του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, για να σημειώνετε τις ερευνές σας. Και δώρο τα έξοδα μεταφοράς. Όλα αυτά κοστίζουν 25 ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο. Είπαμε, είναι το «Πέρα από τα αστέρια», βασισμένο στα ομώνυμα ντοκιμαντέρ του οργανισμού, και «Κοσμάς ο Ετωλός» και «Οι άγνωστες προφητείες». Όποιος θέλει μπορεί να τα παραγγείλει από τον οργανισμό. Δώρο τα μεταφορικά, δώρο το μολύβι ένας χάρακας, 25 ευρώ όλα. Καλώς ήρθες πάνω πάλι στην παρέα μας. Γεια σας. Μετά το διάλειμμα που κάναμε έξω στο φουαγέ με τα τυροπιτάκια και τα τσιγάρα. Όσοι καπνίζουν βέβαια. Άννα μου, θα τα πλησιάσεις. Άννη, φύγησε παρακαλώ. Δεν σου αξίζει ο τίτλος της γραμματέας πλέον.
Παραχωρήστε ακουστικά στενά. Θα κλάψω στο τέλος. Όλο με διώχνετε. Βάλτε τη τηλεφωνία. Άνι μου, τι ωραία. Δεν ξανάρχομαι, δεν ξανάρχομαι. Άνι, όχι, σου επιτρέπω να πεις το θεατρικό που είπες πέρυσι. Θέλεις να το πεις? Απαπα. Σοβαρολογείς? Ήταν υπέροχο. Άνι, έχω ένα ανέκδοτο εδώ. Μην είναι σόκιν, παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουν, λέει, 17 ξανθιές έξω από τον σινεμά? Περιμένουν τη 18η. Μπράβο, Εφη. Αλήθεια? Αλήθεια. Και τι είναι αυτό τώρα, ανέκδοτο? Τι να κάνω, αφού έτσι είναι. Αυτό είναι καλό το ανέκδοτο. Ναι, περιμένουν, όχι, όχι, ψέματα, ψέματα. Περιμένουν την 18η, γιατί η ταινία είναι άνω των 18. Αχ, συγχωρέστε λίγο την Άννη, έχει κάνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Πολλά χρόνια και τα ελληνικά λίγο έχει πρόβλημα. Συγχωρέστε τη, λοιπόν. Θα σας πω κι εγώ ένα ανέκδοτο. Διαβάζει καλύτερα τα αγγλικά, γερμανικά μιλάς, Άννη? Ναι. Γερμανικά, αγγλικά, στα ελληνικά λίγο. Εντάξει, θα την κάνουμε φροντιστήριο. Άννα, κάθισε. Θα σας πω κι εγώ ένα ανέκδοτο. Ναι, κάθισε. Η μαμά στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο. Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου, απαντάει ο γιος. Τι λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του Κώστα του Χασάπη. Και ανταπαντάει η μαμά, δεν με προσέχεις όμως, πάμε ξανά μία. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Όχι, εγώ προσωπικά όχι. Λοιπόν, ο ακριβώς, μπράβο ρε πάρα. Λέει το παιδί, τι λες ρε μάνα, τώρα τον είδα τον πατέρα μου στην κηδεία του Χασάπη. Και λέει η μαμά, δεν με προσέχεις όμως, ο Χασάπης ήταν ο μπαμπάς του. Αλλά ήταν μάλλον παντρεμένη μάνα. Δεν μας αντιλαμβάνονται. Δεν μας αντιλαμβάνονται. Πολύ. Δεν έχουν αίσθηση του χιού. Μπράβο ρε μπάνα, βάλε τα πράγματα σε μία τάξη εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκδρομή μας που ξεκίνησε κάπως άτσαλα, αλλά κατέληξε όμορφα. Όμορφα, όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε ζωντανά, μπορείτε να μας καλείτε στο 697-29-60606, να βγείτε και ζωντανά αν θέλετε, για σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε εσείς. Και να σας ευχαριστήσω πάλι που ξενυχτάτε μαζί μας. Προσπαθούμε να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά για όλους τους ξενύχτες, για αυτούς που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, για αυτούς που οδηγούν, για αυτούς που γενικά είναι το επάγγελμά τους τέτοιο. Και τους κρατάει μακριά τα βράδια από το σπίτι. Όπως και εγώ φυσικά σε 2 ώρες θα πιάσω δουλειά. Μόλις έλεγα, οπότε παρηγορηθείτε. Υπάρχουν και χειρότερα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι προχωρημένη, η κυρία Εφή μας άφησε να πούμε και κανένα λίγο έτσι πικάντικο ανέκδοτο. Αν και η Άννη βέβαια, εντάξει, το είπε λίγο από πιο νωρίτερα. Από την αρχή πέστα, γιατί προφανώς δεν ακούστηκες, ήταν η μουσική. Α, ναι. Επειδή η ώρα είναι προχωρημένη, η Εφή μας άφησε να πούμε και κανένα πικάντικο ανέκδοτο. Αν και η Άννη το είπε νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, λέει ο άντρας, γυναίκα, είδες τα καινούργια μέτρα? Και απαντάει η γυναίκα, ναι, πολύ λοιπόν. Και ο άντρας ρωτάει, ποιον επίπονες μωρή? Να το ξαναπώ ή το καταλάβατε? Γυναίκα, είδες τα καινούργια μέτρα? Επίπονα, λέει αυτή. Και απαντάει ο άντρας, ποιον επίπονες μωρή? Καταλάβαμε, Άννα μου, το καταλάβαμε, Άννα μου. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Αυτά κυκλοφορούν στο Facebook. Εγώ γέλασα το απόγευμα που είδα αυτές τις γελιογραφίες, θα το πω, της παλαιάς εποχής. Α, ναι. Ναι, ήταν μια ντυμένη σακόμισσα, ξέρω εγώ, στον καναπέ και μπροστά γυμνός εμφανίστηκε ο άντρας της, τον έδειχνε έτσι από την πίσω πλευρά, ολόγυμνος. Και με ένα καμάρι της λέει, δεν μου λες γυναίκα, αν με έβλεπαν αυτή τη στιγμή οι φίλες σου, τι θα έλεγαν?
Και απαντάει, ότι σε παντρεύτηκα για τα λεφτά σου. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρέμε. Ντροπή, έχουμε και έναν άντρα στην παρέα πάνω. Συγγνώμη. Δεν πειράζει καθόλου, κορίτσια. Να εκφραστούμε ελεύθερα πάνω μου, με όλο το σεβασμό. Αγαπάμε τους άντρες. Κάθε γνήσιο δηλικό αγαπάει τους άντρες, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τους αγαπάμε, τους θέλουμε ψηλά, να τους καμαρώνουμε. Πού ψηλά, έτσι. Ψηλά. Ψηλά, ο άντρας πρέπει. Να τους έχουμε ψηλά. Να τους έχουμε ψηλά, ναι. Κόμψα σε κανένα βουνό. Συγκρατηθείτε, κορίτσια. Ανάφησε τον πάνω ήσυχο, σε παρακαλώ. Άρα πάνω φιλαράκι. Συγκρατηθείτε, κορίτσια. Τον παρενοχλεί, Άννα. Άφησε τον πάνω ήσυχο. Μετά από τόσα χρόνια καιρό θα την κυκλοφορήσει. Συγγνώμη, Άννη, δεν το θέλω. Γιατί η Άννη τι σχέση έχει. Λοιπόν, ring, ring, ring. Η ώρα πάει 2:05, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινήσαμε αργά. Ακούω μηνυματάκια εκεί, θα τα δώσω λίγο. Να στείλω φιλάκια σε όλη την παρέα, σε όλους τους ακροατές σήμερα, αν και δεν πήρατε τηλέφωνα πολύ. Μόνο η Ακριβούλα πήρε, βγήκε ζωντανά, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε, 697-29-60606, επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης υπάρχει στο Facebook η σελίδα μας Μουσική Εκδρομή και ο προσωπικός μου λογαριασμός, βέβαια, Εφη Μάνου. Στο Facebook τα δύο κεφαλαία ελληνικά γράμματα, το έψιλον κεφαλαίο και το μη κεφαλαίο, Εφη Μάνου. Μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ ζωντανά. Πιο ζωντανά δεν γίνεται. Πιο ζωντανά δεν πιο ζωντανά δεν υπάρχει. Το παρεάκι μου εδώ το όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Βέβαια στην αρχή στεναχωρηθήκαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Αυτά λέω αγχωθήκαμε. Αγχωθήκαμε, ναι, αγχωθήκαμε. Ναι, αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι τα βγάλαμε πέρα. Και όλα είναι καλύτερα με παρέα, έτσι δεν είναι? Πάντα. Πάντα. Και όταν έχεις ανθρώπους ωραίους που σε στηρίζουν, ομορφαίνει η ζωή σου πραγματικά. Λοιπόν, ελπίζω να ξανάρθετε. Να πούμε ναι. Εμείς κάτι. Να πεις όσο θέλεις, πες μου, έλα, πλησίασε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας έκανες και χαρήκαμε που ήρθαμε στο χώρο σου. Και δέχομαι στο χώρο μου αβίαστα. Αυτό υπονοώ και τίποτα άλλο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, η ώρα είναι μικρή, είναι οι μικρές οι ώρες και μπορούμε να πούμε είμαστε άνω των 18 ετών και θέλω να πιστεύω και οι ακροατές. Άννα, βγαίνει. Άννα πνίχτηκε. Γιατί 28. Ναι, Άννα θα το πω. Είσαι 28 στα 38. Σε εξέδεσε τώρα. Λοιπόν, το κλίμα εδώ είναι πολύ όμορφο. Λέμε να μην κλείσουμε ακόμα την εκπομπή. Άλλωστε δεν περιμένει και κανείς να πάρει τη σκυτάλη. Εγώ τουλάχιστον στις 4 το πρωί πάω στη δουλειά. Δεν ξέρω. Ωραίοτατα. Οι υπόλοιποι δεν δουλεύουν εδώ. Είναι άλλης κλάσεως άνθρωποι. Ισοδηματίες όλοι. Η μία είναι ισοδηματίες από το κράτος. Όχι, δύο ισοδηματίες. Όλο το κράτος ισοδηματίες. Μην το κράτος, ναι. Μην φανταστείτε ότι έχω γεροντάκια εδώ. Όλοι νέοι άνθρωποι. Αλλά όλοι θα κατεβούμε στο συλλαλητήριο. Α, σωστά. Είναι συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καλά που το είπατε. Την Κυριακή υπάρχει συλλαλητήριο. Όλοι δίνουμε το παρόν. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσηκωθούμε ρε παιδιά, να σηκωθούμε και από τους καναπέδες μας και από όλα, δεν γίνεται διαφορετικά. Και εδώ το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, όλη η επιχείρηση, όλος ο οργανισμός θα είναι εκεί στο συλλαλητήριο ενεργά, με κάμερες, με ζωντανές μεταδόσεις, αλλά και όλοι εμείς πρέπει να παραστούμε, δηλαδή δεν πάει άλλο. Διαπραγματευόμαστε τα αδιαπραγμάτευτα πια, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Αγαπώ πολύ την πατρίδα μου όπως όλοι φαντάζομαι, αλλά αυτοί οι κυβερνώντες είναι
Δεν ξέρω και αν ήταν άλλοι κυβερνώντες τι θα γινόταν. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι προκαθορισμένα. Είναι σταθερές αξίες, δυστυχώς. Αλλά λίγο ας κουνηθούμε, ας σηκωθούμε, ας ενεργήσουμε, ας κάνουμε κάτι για την Ελλάδα μας, για τη Μακεδονία μας, για τον τόπο μας. Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι στο συλλαλητήριο την Κυριακή και ας το δούμε και σαν μια ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι μαζί εκεί, να δείξουμε ότι στα δύσκολα και στα... είμαστε ενωμένοι. Κάποιος μας καλεί, για να δούμε. Α, πάλι ακριβούλα. Μισό λεπτό, κοριτσάκι μου. Μ' ακούς? Έλα. Εντάξει. Ακριβώς. Κανονίστε την πορεία σας. Πω τέτοιο γέλιο είχα να ρίξω πάρα πολύ καιρό. Ακριβή. 4 παρά 5 θα κλείσει. Μόνο μην πεις ότι δεν είμαστε σοβαρή εκπομπή. Είμαστε έτσι? Όχι, φυσικά. Σοβαρότατη κιόλας. Τώρα βέβαια κάποια τραγούδια μπήκαν δύο φορές, αλλά όχι, δεν θα μας σκάσει ο υπολογιστής, θα το σκάσουμε εμείς. Σήμερα σημασία δεν έχουν τόσο τα τραγούδια, σημασία έχει η παρέα. Λοιπόν, του Σφακιανάκη δεύτερη φορά θα μπει και του Μητροπάνου, αλλά μην τα πεις πουθενά. Βρε βάλτε όλα 100 φορές, δεν με νοιάζει. Μην τα πεις όμως πουθενά, ακριβή. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας να μείνει ακριβή. Λοιπόν, τέλεια περνάμε. Τέλεια, άμα σου λέω τέλεια, τέλεια. Όσο πιο... Ερχόσω δηλέμα που δεν είμαι εκεί. Ας ερχόσουν, ακριβούλα μου. Η Άννη από νωρίς το έβγαλε ανακοίνωση στο Face. Μ' άρχισα να το δω. Μαγεία. Λοιπόν, άσε που θα σου φέρει και πατατάκια, λέει, την Τετάρτη και όλες εσάς που ακούτε την εκπομπή. Μια σακούλα θέλω, ωραία, λοιπόν, γιατί του υποσχέθηκε. Σήμερα μας ακούνε και στα Λονδίνα, τώρα έχουμε εξαπλωθεί πια. Η φήμη μας, ναι, έχω γίνει international, η φήμη μας εξαπλώθηκε τώρα πια. Λοιπόν, ακριβούλα, ακριβούλα μου γλυκιά. Δεν προλαβαίνω. Όχι, Παόλα, τώρα. Θα το ψάξω. Να σας διακόψω κάτι. Ναι. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι θα βάλει ένα τραγούδι του Μητροπάνου που λέει «Όταν έχω εσένα». Δύο φορές δεν πειράζει. Μπορεί να το ξαναβάλει και να το αφιερώσει η εκριβούλα μας στον Παναγιώτη της. Κοιμάται. Και εγώ στον δικό μου. Δεν έχει σημασία. Πάνω σε ένας, πάνω σε άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα εκδηλώθηκες ότι εγώ για ελεύθερο παλικάρι σε εγώ εδώ και σένα και σένα. Τώρα τι, μην με εκδηλώνεστε. Ακριβούλα, σ' αγαπάμε. Στα αλήθεια σ' αγαπάμε. Στα αλήθεια σ' αγαπάμε. Επέλεξες χρώμα φιστική, ροζ, σιέλ, μπέζ? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν επέλεξες? Όχι, όχι, νωρίς ακόμα, έχουμε καιρό. Ωραία, ωραία. Φιλάκια, καρδούλα μου όμορφη. Φιλάκια, φιλάκια, γεια, 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 γεια. Φιλάκια. Και εμείς, γεια. Λοιπόν, η ακριβούλα λέει γελούσε πολύ. Λοιπόν, αφού οι ακροατές μας στέλνουν ανέκδοτα, τσακιστείτε, ψάξτε, βρείτε ανέκδοτα. Άννη. Όχι. Σήμερα μου θυμίζεις αυτή με την τσίχλα στην Ρένα Βλαχοπούλου, πώς τη λέγανε την ηθοποιό. Τη Μαρία Ιωαννίδου, αυτήν ακριβώς μου θυμίζει. Το μαλλί. Και το μαλλί και που παίζει με το αυτό είναι στην κοσμάρα της, παιδιά το απολαμβάνει όμως. Δεν μασά όμως τσίχλα. Ναι, συγγνώμη, τσίχλα δεν μασάει, συγγνώμη. Αλλά εντάξει, είναι στον κόσμο της, είμαστε όλοι μια ευχάριστη παρέα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Μας λέτε για το σήμα της εκπομπής εδώ ότι δεν ακούγεται καλά σε κάποια μέρη. Δεν ξέρω, παιδιά, τι συμβαίνει. Ελπίζω να αποκατασταθεί κάποια στιγμή το πρόβλημα σε κάποιες περιοχές εκεί που έχετε. Ανά, είσαι σκεπτική, ναι, προβληματισμένη? Βασικά σκέφτομαι ποιο ανέκδοτο να πω. Εγώ θα πω ένα σύντομο. Πριν πολύ καιρό το είχα δει στο Facebook, επειδή με λένε και Έφη.
Αυτά πάλι με τις φορεσιές και με τα αυτά. Πάει ένας σε μια κοπελιά δίπλα, έτσι ντυμένος, ξέρεις πώς είναι για την παλιά εποχή. Ακουμπάει στον ώμο της και λέει «Χάρης, χάρηκα» και του απαντάει αυτή «Έφη, έφυγα». Και είχα γελάσει πολύ, είχα γελάσει πολύ τότε. Λοιπόν, έχεις να μας πεις τίποτα? Έχω ένα. Είναι πολύ 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 πικάντικο. Εντάξει. Λέει ο άντρας στη γυναίκα με εξομολογητικό ύφος. Πιο κοντά λίγο. Όχι, εντάξει. Δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι πολύ μακάκας. Και απαντάει η γυναίκα. Υπερβάλλεις. Μια χαρά σου φαίνεται. Τους έχουμε κάνει τους άντρες, τους έχουμε ξεφθυλίσει. Εν τω μεταξύ, Άννα, θα πεις κάτι υπέρ των αντρών? Είσαι και μακριά τώρα από το μικρόφωνο. Έλα. Δεν ξέρω τι να πω για τους άντρες. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, θα λες, τουλάχιστον να είσαι και μέσα στο πνεύμα της εποχής. Πάνω μου, ξέρεις κανένα ανέκδοτο εσύ? Όταν πρέπει να πω, δεν μου έρχονται. Ναι, και εγώ το παθαίνω αυτό. Κάτσε να σκεφτώ, να σκεφτώ, να σκεφτώ. Παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα viral, τα βίντεο και αυτά? Τι κάνει ο κόσμος δηλαδή για να προβληθεί, ε? Ναι. Πραγματικά. Είναι τόσο σημαντικό να μας κάνουν like? Είναι τόσο σημαντικό να βγάζουμε κάτι και να γίνεται viral? Γιατί μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι? Όχι, δεν είναι σημαντικό. Απλώς έγινε μέσω, η κακή χρήση της τεχνολογίας φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Εδώ στην Αμερική έχουν αυτοκτονήσει, γιατί δεν ήταν αποδεχτή, νόμιζαν ότι δεν ήταν αποδεχτή στο διαδίκτυο. Facebook, στο διαδίκτυο. Επίσης, όχι μόνο έχουν αυτοκτονήσει, αλλά παθαίνουν κατάθλιψη, διάφορα τέτοια, γιατί είναι πολλοί που ποστάρουν στο Facebook όλα τα ωραία και όλα τα... Ας πούμε, πάνε μια φορά σε ένα μπουζουξίδικο φερρυπίν, το ποστάρουν και ποστάρουν όλα τέτοια ωραία. Ο άλλος που το βλέπει νομίζει ότι περνάς καταπληκτικά, ας πούμε. Οπότε δίνεις και λάθος εντύπωση και όλος ο καταθλιπτικός κόβει φλέβες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Έλα κοντά, έλα κοντά και πες. Την τελευταία φορά που ήμουν στο Λονδίνο, είχαμε πάρει πήραμε ένα ταξί και πιάσαμε, αυτός ήταν Ινδός. Και πιάσαμε μια συζήτηση και αφού μας ρώτησε από πού είμαστε και τον είπαμε από την Ελλάδα, μας είπε πόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα έχετε εκεί, όλοι είσαστε φτωχοί, δεν έχετε να φάτε. Και μείναμε με το στόμα ανοιχτό και λέμε, ποιος εμείς? Λέει, ναι. Λέω, εμείς είμαστε μια χαρά, πάμε εκεί, πάμε εδώ, είναι τα μπάρ μας γεμάτα. Και ήταν πολύ, είχε μείνει πολύ έκπληκτος το ότι εμείς είμαστε καλά. Και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Δεν ξέρω γιατί και τελικά. Και από έναν και ναι, από πολλούς. Ότι να είμαστε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας εδώ στην Ελλάδα. Είναι αυτές οι πληροφορίες που λες, Έφη, που τα κάνουν και viral και αυτό. Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Αυτό το ότι ζητάμε, που ζητάμε συνέχεια like, στεναχωριόμαστε αν δεν μας κάνουν like. Αν κοιτάξεις μέσα στο Facebook σε αναρτήσεις φίλων, αναζητάνε αγάπη, αποδοχή, μ' αγαπάτε, στείλτε μου μια καρδούλα αν μ' αγαπάτε. Ναι. Είστε εδώ, κάντε μου like, γιατί δεν μου κάνετε like? Ναι. Δηλαδή φτάσαμε να παρακαλάμε, ζούμε για τα like, ναι, στα κοινωνικά δίκτυα, δεν ξέρω. Όταν είχε ξεκινήσει το Facebook, είχα διαβάσει ένα άρθρο, ότι στο Facebook, πιο κοντά. Ναι, στο Facebook, το Facebook ψυχολογικά επιδρά τους ανθρώπους. Ποιος είχε πει το 15 λεπτά δημοσιότητας? Ναι, 5 λεπτά. 5 λεπτά. 5 είπε. 5. 5. Αυτό βγάζει ψυχολογικά στους ανθρώπους. Δηλαδή, έχοντας πολλά like, πιστεύεις ότι είσαι κάποιος και τονώνεται το ηθικό σου και τονώνεται η αυτοπεποίθησή σου.
Και έχουμε μπει όλοι σε αυτό το τρυπάκι, νομίζω. Και εγώ έχω δημοσιεύσει πράγματα από την προσωπική μου ζωή. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα προσωπική, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσα να μην το κάνω. Έχουμε μπει όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Ας πούμε, βλέπεις, βάζει ο άλλος τι τρώει, τι μαγειρεύει, τι κάνει. Που και εγώ έχω δημοσιεύσει κατά καιρούς κάποιες στιγμές, αλλά τουλάχιστον εγώ έστειλα και ένα μήνυμα στους φίλους μου, έστω αγάπης, να το πω, δικαιολογία θα μου πεις, εντάξει, το έκανα. Αλλά έχουμε καταντήσει να ζούμε για αυτό το πράγμα, να βγούμε έξω για να βγάλουμε selfie, να δείξουμε ότι είμαστε καλά, ότι περνάμε καλά. Ναι. Και δείχνουμε μόνο τα όμορφα, έτσι, αυτό, δεν δείχνουμε τίποτα αυτό. Άσχημο. Είναι της εποχής φαινόμενο, όπως και πολλά άλλα. Και πολλοί άνθρωποι, για να γίνει viral το βίντεο τους, κάνουν δηλαδή πράγματα ακραία, απίστευτες φάρσες. Έβλεπα σήμερα ότι κάποιος, ας πούμε, παράδειγμα, πήρε μία μπετονιά, είχε ένα μανταλάκι στην άκρη και στην άλλη άκρη είχε ένα ψεύτικο φίδι. Και το μανταλάκι το έβαζε πάνω στο ρούχο κάποιου περαστικού και έλεγε πρόσεχε, σε ακολουθεί ένα φίδι. Και αυτός έφευγε και φυσικά με την πετονιά ερχόταν και το φίδι κατά πάνω του και οι άνθρωποι ήταν τρελαμένοι. Αυτές τις φάρσες δεν μπορώ να τις καταλάβω. Όχι. Και δεν ξέρω αν ξέρετε το candid camera, το θυμάστε? Ναι, βέβαια. Ξέρετε γιατί διακόπηκε? Γιατί? Γιατί αυτός που το παρουσίαζε, ένας νεαρός στην Αμερική, τώρα δεν ξέρω, πέρασαν και χρόνια, μπράβο, ήταν μια μέρα μέσα σε ένα ταχυδρομικό κουτί και κάθε φορά που έβαζε κάποιος ένα γράμμα, ας πούμε, του τραβούσε το χέρι. Το παλιό, το κλασικό. Το παλιό, αμερικάνικο, όχι το δικό μου στυλ, έτσι, στρόγγυλο κουτί, χωρούσε άνθρωπος μέσα άνετα και ήταν εκεί μέσα για να κάνει φάρσα σε κάποιον που έστελνε ένα γράμμα. Μέχρι που ήρθε κάποιος να βάλει κάτι και του τραβάει το χέρι, δεν είδε αυτός τι είναι μέσα και βγάζει ένα πιστόλι και τον σκότωσε. 20 χρονών και κάτι, και από τότε το απαγόρευσα. Σκότωσε τον παρουσιαστή. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή δεν είδες, υπέθεσε ότι θα είναι κάποιο ζώο ή οτιδήποτε που του επιτέθηκε. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρεις ποιος, πώς θα συμπεριφερθεί ο καθένας. Τέλος πάντων, συμβαίνουν πολλά. Εμένα το ίντερνετ μ' αρέσει ως προς ένα. Το ίντερνετ είναι καλά να το χρησιμοποιούμε και όχι να μας χρησιμοποιεί. Αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, είναι ένα παράθυρο στον κόσμο που μπορείς να μάθεις τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην υπάρχει. Θες να μαγειρέψεις κάτι και κοιτάς εκεί. Ναι, θες να ταξιδέψεις, κοιτάς εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει. Θες να κοιτάξεις μια τοποθεσία, βλέπεις εκεί. Υπάρχουν τα πάντα. Αν το χειριστούμε σωστά, θα γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο. Αλλά εμείς, είναι και η μοναξιά, είναι και ότι ο τρόπος ζωής μας πια, δουλεύουμε πάρα πολύ. Μας λένε τεμπέληδες, αλλά εγώ θα πω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ και κουραζόμαστε πάρα πολύ. Ισχύει, όλη μέρα τρέχουμε στις υποχρεώσεις, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε καλή προσωπική ζωή. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, να βρεθούμε ακόμα και με φίλους. Εγώ παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό μου. Σηκώθηκα 3 τα χαράματα, πήγα στη δουλειά, σχόλασα 2 το μεσημέρι, πήγα σε άλλες υποχρεώσεις, ξανά εδώ και ξανά το πρωί στη δουλειά. Δηλαδή και διάθεση να έχεις. Πότε? Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει. Βέβαια δεν είμαι έτσι κάθε μέρα, αλλά και κάποια στιγμή σαν άνθρωπος θες να ξεκουραστείς, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τέλος πάντων, θα πούμε τίποτα να ελαφρύνουμε τώρα το Γιάννη, γλυκουλάνι. Ξανθούλα, Γιάννη μίσταξε. Δεν πειράζει, σε λίγο θα κλείσουμε. Ήδη πέρασε αρκετή ώρα, αλλά εντάξει, επειδή ξεκινήσαμε λίγο αργά σήμερα. Λοιπόν, φυλάκια στην Ακριβούλα εκεί που μας ακούει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω ποιοι άλλοι βλέπουν τα μηνύματάκια, θα τα δω σε λίγο. Χριστίνα, ο Γιάννης κοιμήθηκε σίγουρα. Η Μαρία κοιμήθηκε σίγουρα, η Εύη σήμερα δεν. Η Μαρία χάθηκε. Τώρα το σήμα σας δεν ξέρω αν είναι δεν καλό. Δεν είναι καλό, έτσι γράφει ακριβή. Έτσι γράφει.
Δεν πειράζει, βρε παιδιά, τι να κάνουμε. Μας ακούς τουλάχιστον ακριβή, ακουγόμαστε εμείς. Γιατί σήμερα η εκπομπή βγήκε πιο πολύ παρείστικη μπλα μπλα παρά τραγούδια. Τι η ακριβή απαντάει ότι εννοείται σας ακούω. Όχι, αλλά ακουγόμαστε τα... καλά. Δεν έχουμε παράπονο. Εδώ ακουγόμαστε στο Λονδίνο τώρα. Καλά τώρα, τώρα πλάκα, έχουμε κάνουμε. Γίνει ίντερ... Όχι, προχθές με ακούγαν και στη Γαλλία, σε παρακαλώ. Δεν... Το ότι θα έκανα και διεθνή καριέρα. International. Ποιο στη χάρη μου. Πάνω. Σε έχουμε πάρει μονότερμα, εσύ μόνο παρακολουθείς. Εγώ όχι, μιλάω και πολύ λιγότερο βέβαια. Μιλάς. Πού να προλάβω τρεις γυναίκες. Δώσε το μικρόφωνο στον Πάνο. Πού θέλω... να προλάβω τρεις γυναίκες να μιλήσω. Θέλω τον Πάνο να πει κάτι, να αφιερώσει ένα φίλο του. Ο Θωμάς μας ακούει, μας άκουγε. Δεν ξέρω αν μας ακούει, πάντως του αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Ναι, Θωμά, για σένα. Θωμά μου, φίλε μου. Από μένα το φίλο σου. Προφανώς τα κοιμήθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και περασμένη η ώρα. Τώρα για να πω την αλήθεια, εμείς αυτή την ώρα είμαστε για το χαβαλέ μας εδώ πέρα. Δηλαδή περνάμε εμείς καλά. Φαίνεται νομίζω. Και έχουμε παρατείνει λίγο την εκπομπή. Λοιπόν, να για πάμε. Πού? Ξέρω εγώ, πες. Εγώ έχω ακούσει διάφορες εκπομπές που στέλνουν χαιρετίσματα στους φαντάρους μας, στους ναυτικούς μας, ναι. Στους ανταλικέριδες. Πόσοι ναυτικοί λες, μα συγχωρώ αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, μπορεί. Δηλαδή λες. Θα πάρει όλα τα επαγγέλματα. Φαντάζομαι τώρα έναν καπετάνιο. Πάντως σίγουρα όχι δικηγόροι και γιατροί. Ναι, έναν καπετάνιο να είναι πάνω στο σκάφος με τα κύματα και να ακούει τη μουσική εκπομπή με την Έφη Μαν. Φοβερό, φοβερή εικόνα. Καλά, δεν έχει πουθενά το κομμάτι. Κανένα Ταλικέρις, ναι, ταλικέριδες μας ακούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αντιθέτως, αν με ψάξετε, εγώ θα είμαι εκεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η Μιέφη Μάνου με τη μουσική εκδρομή. Μη χασμουριέστε, ακούγεστε στα μικρόφωνα. Μάλλον δεν ξενυχτάτε, δεν είστε μαθημένοι στο ξενύχτη, δεν μου μοιάζετε. Σήμερα παρατράβηξε εκπομπή γιατί είχαμε πάλι αντιξότητες. Ψόφισε το ποντίκι μας για όσους μας ακούνε τώρα. Όχι πραγματικό ποντίκι, το ποντίκι του υπολογιστή. Ψάχναμε να βρούμε άκρη εδώ. Αλλά εντάξει, τελικά όλα πήγαν καλά, αυτό έχει σημασία. 2-3 τραγουδάκια ακόμα. Τώρα λογικά θα ακούσουμε Πλούταρχο. Γιατί χωρίς εσένα, υπέροχο τραγούδι. Τα αφιερώνω σε όλους όσους ήταν στην παρέα μας απόψε, ξενύκτησαν μαζί μας, σε όλα τα φιλαράκια μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μας ακούει ακριβή. Όλοι πήγαν για ύπνο, οι υπόλοιποι είχαν και κάποια προβλήματα, μας είπανε στη μετάδοση. Υπήρχαν κάποια παράσιτα, λυπάμαι γι' αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, 4 τραγουδάκια ακόμη και κλείνουμε την εκπομπή. Τα 2 φυσικά ακούστηκαν. Θα σας έλεγα ότι μας τα ζήτησαν, αλλά όχι, δεν μας τα ζήτησαν. Ο υπολογιστής θα έβαλε, να μην λέμε και ψέματα τέτοια ώρα. Και μεγαλώσει και η μύτη μας κι άλλο. Ναι, θα το δω το μηνύματάκι σε λίγο. Λοιπόν, στην Άννη εδώ που ξενυχτάει και μάλλον δεν είναι το καλύτερό της, αλλά σίγουρα περνάει καλά και το κάνει. Στην Άννα που ψάχνει για ανέκδοτα, να βρήκες τίποτα. Όχι. Τι όχι, εγώ βλέπω εκεί κάτι, φέρνω εδώ. Θα σε εκθέσω τώρα, να δούμε τι έβλεπε η Άννα. Έβλεπε μία σαν Κλεοπάτρα όρθια και μία σαν Κλεοπάτρα καθιστή. Δύο Κλεοπάτρες. Χαζό είναι. Και λέει, δεν πάει άλλο, θα τον στείλω στη μάνα μου. Στη μάνα του εννοείς. Σιγά μην του το κάνω εύκολο. Α, καλό είναι. Στη μάνα του, στη μάνα, στην πεθερά του δηλαδή τον έστελε. Μάλιστα, ψάξε κανέναν πιο νόστιμο. Άνια, εσύ,
Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα. Άσε μας, αυτά δεν θέλω να τα ακούω. Όχι, δεν γιατί περάσαμε όντως πάρα πολύ ωραία. Εγώ ευχαριστώ, θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να σκύβω εκεί να βρω το ποντίκι. Σκυμμένες και οι δύο είμαστε δηλαδή. Πολύ καλύτερα. Ήμασταν εμείς οι δύο σκυμμένες και η Άννα με τον πάνω από πάνω μας σκυμμένη. Σουρεαλιστική σκηνή, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να είμαστε στα πατώματα και να ψάχνουμε στην πλεξίδα των καλωδίων ποιο είναι το καλώδιο του ποντικιού. Άρα όλα αυτά τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Περάσαμε ένα δίωρο και κάτι, 2,5 ώρες υπέροχα. Υπέροχα, ελπίζω να ξανάρθετε. Ευχαριστούμε, γελάσαμε πάρα πολύ. Θα έρθετε πιο οργανωμένοι την επόμενη φορά. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που μας ανέχτηκαν και μας ακούσανε. Και εννοείται. Φυσικά τα τραγούδια που παίζεις είναι καταπληκτικά, είναι φουλ ερωτικά. Εντάξει, σήμερα δεν τα επιμιλήθηκα πολύ καλά, δεν πρόλαβα, πολύ βιαστικά αρχίσαμε, αλλά εντάξει, σήμερα ήταν πιο πολύ αφιερωμένη η κομπή στην κουβεντούλα εδώ, στο μπλα μπλα. 4 τραγουδάκια ακόμη και κλείνουμε την εκπομπή, γιατί πρέπει να πάμε για να δουλέψουμε. Πάμε και στην άλλη δουλειά. Λοιπόν, παιδάκια, με το 1, με το 2, με το 3. Καληνύχτα! 4 τραγουδάκια! Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Πιο σουρεάλ, δηλαδή πεθαίνεις. Δεν αποφώνουμε. Δεν κάνουμε αποφώνηση. Πάπα μας κράζουν, μας στέλνουν μηνύματα. Όχι, delete, διαγράψτε το. 4 τραγουδάκια. Μα πάμε να ακούσουμε το πρώτο αφιερωμένο για σας υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και ένα σύντομο, θα μας το πει η Άννα. Ανέκδοτο. Λέει η εγγονή στη γιαγιά: «Γιαγιά, έβγαλα σέλφι». Και η γιαγιά απαντάει: «Φουσιντή να βάλεις». Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, 3 τραγουδάκια ακόμη. Ναι, τα οποία τα 2 τα έχουμε ακούσει, αλλά για να τελειώσει και όλο το πρόγραμμα. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η βραδιά, αλήθεια το λέω, παρόλο που περάσαμε δύσκολα στην αρχή, δεν θέλω να τελειώσει, θα μπορούσα να μείνω εδώ στο μεσημέρι πραγματικά, αν δεν έβλεπα εδώ το ταλαιπωρημένο μουτράκι της Άννης που νίσταξε, όσο για την Άννα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάμε να τα ακούσουμε και στο τέλος θα κάνουμε μια καλή αποφώνηση. Σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα, να με πάει και να με φέρει. Και ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Όλα τα ωραία τελειώνουν. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους φίλους που είναι μέσα στο στούντιο να ξανάρθουν. Θα ξανάρθουμε. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθετε, να ξεκινήσουμε πιο ομαλά την επόμενη φορά, να οργανωθούμε και καλύτερα, να βρούμε ωραία ανέκδοτα, αστεία, να πούμε τον κόσμο, να τους ενημερώσουμε τους φίλους για να μας ακούνε. Πέρασα πανέμορφα, όσο άσχημα ξεκίνησα, τόσο όμορφα τελειώνω. Και αυτό έχει σημασία, ε? Να τα προσπερνάμε, να τελειώνουμε όμορφα, να μην τα χάνουμε με τίποτα, να είμαστε ο εαυτός μας, πιστεύω. Εντάξει, συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές. Αν από εκεί μακριά θα μιλάς, έλα κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αν δεν το καταλάβατε, κάνουμε αποφώνηση. Ναι. Και πόσο χρονών είστε, Άννα μου? Εγώ 20. Εσείς? Εμείς όλοι καλά, μια χαρά, όλοι στο σπίτι. Για όσους καταλάβατε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Λοιπόν, ήταν ακόμα μια μουσική εκδρομή που στην αρχή πάθαμε λάστιχο στο πούλμαν, αλλά εντάξει, το φτιάξαμε. Και η εκδρομή ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ήταν, να είσαι καλά πάνω μου, ήταν η μοναδική εκπομπή που πέσαμε στα πατώματα για χάρη της. Ψάχνοντας το ψόφιο ποντίκι,
Σας ευχαριστώ από καρδιάς, με κάνατε και πέρασα πανέμορφα. Δεν σκέφτομαι ούτε το ξενύχτη, ούτε ότι σε μία ώρα πιάνω δουλειά. Σας ευχαριστώ και θέλω να ξανάρθετε έτσι ακριβώς όπως είστε. Και εμείς ευχαριστούμε και σ' αγαπάμε. Και περάσαμε υπέροχα. Πάρα πολύ. Εντάξει, και αυτά που πάθαμε θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε κάποια στιγμή. Και το κλείσιμο της εκπομπής θα ακουστεί δύο φορές. Τέλος πάντων όλα στραβά πήγανε από θέμα. Εντάξει, την επόμενη φορά καλύτερα. Σημασία έχει ότι ήμασταν εδώ και πιστεύω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, παίρνοντας υπόψη τα μηνυματάκια όλων. Σας ευχαριστώ που ξενυχτήσατε μαζί μου και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη μεσάνυχτα προς Παρασκευή, ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλό βράδυ από όλους μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ και το παρεάκι μου εδώ, τους φίλους μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.